onda. Ένας από τους πιο γνωστούς χορούς στις μέρες μας. Είναι ένας χορός ερωτικός που η προέλευσή του είναι από τον ομό Ρεθύμνης. Γι' αυτό και συχνά τη λέμε και Ρεθυμιώτικη Σούστα. Θα ακούσουμε στη συνέχεια τον Πρινιώτη Πρινιανό, ο οποίος προέρχεται από την Ανατολική Κρήτη. Από τα μέσα μας του περασμένου αιώνα χορευόταν και στο νομό Ηρακλείου και στο νομό Ρεθύμνης. Εκτελείται από άντρες και γυναίκες με τα χέρια των ανδρών πιασμένα πάνω από τα χέρια των γυναικών. Θα τον ακούσουμε από τον Δημήτρη. Στη συνέχεια θα ακούσετε ορισμένα και σαμίτικα σιρτά.
Θα συνεχίσουμε με ακόμα μια σειρά σερτά. Περιμένω από τον Ζαχάρη, μια σειρά του μητέρα. Thank you.
σε ρωτήσω μόνο, να σε ρωτήσω μόνο. Θα συνεχίσουμε με Ερωτόκριτο, ο οποίος είναι γνωστός σε όλους σας. Να πούμε ότι είναι ένα από τα αριστουργήματα της κριτικής αλλά και της ελληνικής λογοτεχνίας. Είναι ένα ποίημα με 10.000 στίχους, γράφτηκε γύρω στα 1620 από το σιτιακό ποιητή Βιτσέντζο Κορνάρο.
Στις μέρες μας παίζεται με διάφορους τρόπους. Ακούσουμε ένα από αυτούς από τον Δημήτρη τον Σγουρό. Στη συνέχεια να ετοιμάζεται το χορευτικό του μηνό, να χορέψει ένα σιρτό. Thank you.
ακούσουμε σιρτά από τρεις μεγάλους της Δυτικής Κρήτης, το νομού Χανίων, το Μαύρο, τον Ναύτη και τον Τζέκα. Θα παίξουμε από αυτούς τους τρεις μεγάλους σιρτά. Αν θέλετε, θα σας παρακαλούσαμε, επειδή για μας είναι πολύ σημαντικό, ήρθαμε από τόσο μακριά, γιατί ξέραμε ότι υπάρχει μια φωνή κριτικών εδώ πέρα, η οποία ξέραμε λοιπόν ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θα μας ακούγανε με πολύ μεγάλη προσοχή. Μεγαλύτερη προσοχή από αυτή που μας ακούνε στην Κρήτη και από αυτή που μας ακούνε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αν θέλετε λοιπόν, τουλάχιστον να μην κάνετε τόση φασαρία λίγο προς τα πίσω, γιατί φτάνει στα αυτιά μας αυτή η φασαρία και δεν μπορούμε να αποδώσουμε αυτό που πρέπει. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ καταρχήν που ήρθατε. Thank you.
Ζερβόδεξο, ο οποίος ονομάζεται έτσι γιατί οι βουλευτές χορεύουν πότε με κατεύθυνση προς τα Ζερβά, αριστερά δηλαδή, και πότε προς τα δεξιά, άντε, εμπερδεύσαμε τη γλώσσα μας πρέπει. Η αλλαγή λοιπόν της πορείας γίνεται όταν ο λιράρης ή ο βιολάντορας παίξει κάποιο υψηλό φθόγκο, μια υψηλή νότα. Να πούμε ότι είναι ένας χορός εύθυμος, κωμικός και ταιριάζει με το πνεύμα των αποκριών. Στη συνέχεια θα παίξουμε κουτσαμπαδιανό και θα χορέψουν τα παιδιά στη συνέχεια ένα πεντοζάνι.
ακόμα. Θα συνεχίσουμε τώρα να ακούσουμε το μαντολίνο, πώς παίζονταν στην Κρήτη. Να μας παίξει ο Στέλιος μια σειρά σειρά του σκορδαλού και το μουτάκι. Δεν θέλω την αγάπη σου,
αποστολής και να το λες. Θα παίξουμε το τελευταίο κομμάτι της συναυλίας. Είναι ο Αγκαλιαστός. Είναι σκοπός της Ανατολικής Κρήτης. Το όνομα το πήρε από τον τρόπο που πιάνονται όταν χορεύονται οι χορευτές. Στη συνέχεια θα παίξουμε Ρωμαθιανή Σούστα, Στιακόπη Διχτό και Μαλευζώτη. Με αυτό κλείνει η συναυλία. Θα σας παίξω μετά και 2-3 κομμάτια ακόμα. Μ' αγκαλιάς το
ακόμα. Θα σας παίξουμε δύο κομμάτια ακόμη.